Μετά το διευθυντή, τους καθηγητές και τους γονείς του πρώτου ΕΠΑΛ Βόλου προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά του Δημάρχου Αχιλλέα Μπέου και η ΕΛΜΕ Μαγνησίας για τα γεγονότα του περασμένου Σαββάτου στο Καρτάλιο Διδακτήριο, όταν εισέβαλαν ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του προκειμένου να μεταφερθούν στο υπόγειο του πρώην Λυκείου Αποστόλου τα γραφεία των καθηγητών του πρώτου ΕΠΑΛ. Χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Μαγνησίας επισημαίνει ότι οι πρακτικές των ανθρώπων της νύχτας δεν έχουν καμία θέση στα σχολεία και την εκπαίδευση. Ο Δήμαρχός μας ξεχνάει τι θα πει νομιμότητα. Αλλά αυτό θα το θυμίσει ο αρμόδιος εισαγγελέας. Ο Δήμαρχός μας ξεχνάει τι θα πει σχολικό περιβάλλον. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει καν. Αυτό λοιπόν θα το θυμίσουμε εμείς. Θα το θυμίσει η ΕΛΜΕ Μαγνησίας, ότι τα σχολιά είναι χώροι παιδείας και γνώσης και δεν είναι ούτε νυχτερινά κέντρα, ούτε άλλου είδους μαγαζιά της νύχτας. Η ΕΛΜΕ Μαγνησίας θα καταθέσει αύριο μηνυτήρια αναφορά κατά του Δημάρχου Βόλου βασιζόμενη σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου του 1999 που προβλέπει ότι όποιος καθ' οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζει, διαταράσει ή διακόπτει την ομαλή λειτουργία των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή παρανόμως παραμένει στους χώρους λειτουργίας αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Καθώς και στο άρθρο 334 του ποινικού κώδικα, το οποίο προβλέπει ότι όποιος εισέρχεται παράνομα ή παραμένει παρά τη θέληση του δικαιούχου στην κατοικία άλλου, ή στο χώρο που αυτός χρησιμοποιεί για την εργασία του ή σε χώρο περικλεισμένο που αυτός κατέχει, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή. Θα πρέπει να καταλάβουν οι καθηγητές ότι προέχουν τα παιδιά και όχι αυτοί. Το βόλεμα το δικό τους. Αυτά που ξέρανε τόσα χρόνια θα τα αφήσουν. Εδώ, από εδώ και πέρα πλέον θα παίρνουμε αποφάσεις με γνώμονα το καλό της πόλης και το συμφέρον της πόλης και των πολιτών, και αυτά που ξέραν τους συνδικαλισμούς. Του συνδικαλισμού του κόλου που λέω εγώ, με γνώμονα τα συμφέροντα τα δικά τους και ιδιωτελείς σκοπούς, να τους αφήσουν. Γνωρίζουμε πολύ καλά αυτές τις προσφυλείς εκφράσεις του Δημάρχου. Είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, εκφράσεις της νύχτας. Επί αυτού κοιτάξαμε ένα λεξικό. Διαβάζω ακριβώς το λεξικό του Τριανταφυλλίδη που αναφέρεται στον όρο κατίνα. Κατίνα λοιπόν είναι μια γυναίκα που θεωρείται ότι υστερεί σε μόρφωση και παιδεία.